Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, γιορτάζει την πανίερον μνήμη της κοιμήσεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Το γεγονός είναι παμέγιστον, γιατί μετά την Ανάσταση και Ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού έχουμε το γεγονός της Αναστάσεως και αναλήψεως της υπεραγίας Θεοτόκου. Είναι ο πρώτος άνθρωπος με όλες τις ανθρώπινες διαστάσεις του που εισέρχεται εις την Βασιλεία του Θεού πριν από την κοινή των πάντων Ανάσταση, και συνεπώς έρχεται να δώσει όχι μόνον η άνοδος του Κυρίου Ιησού εις τον ουρανόν, αλλά η Κυρία Θεοτόκος, διότι έχει μόνον ανθρώπινες διαστάσεις, έρχεται να δώσει την εγγύηση και της δικής μας εισόδου την δυνατότητα. Έτσι, την κεντρική θέση στη Βασιλεία του Θεού κατέχει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός και πλάι του η Κυρία Θεοτόκος. Γι' αυτό λέγει ο ψαλμοδός προφητικότατα στον 44ο ψαλμόν: «Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό δια χρήσω περιβεβλημένη πεπικυλμένη». Επόμενον λοιπόν είναι και στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, η οποία ανακλά των ουρανών την κεντρική θέση, βεβαίως να κατέχει ο Κυρίος μας Ιησούς Χριστός, αλλά και η Κυρία Θεοτόκος. Γύρω από αυτούς κινούνται όλοι οι Άγιοι, και η Θεία Λειτουργία είναι βεβαίως μία προσφορά προς τον Θεό, είναι βεβαίως μία προσφορά προς τους Αγίους Του, που με τον τρόπον αυτόν τους τιμούμε, αλλά και ευχαριστούμε το Θεό γιατί μας τους έδωσε, μας τους χάρισε για να μεσετεύουν για μας, αλλά κυριότατα δια την Θεοτόκον. Λέμε στη Θεία Λειτουργία: «Έτι προσφέρω μένση», μετά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων, «ακόμη σου προσφέρομαι την λογική ταύτην λατρεία», δηλαδή την πνευματική αυτήν λατρεία, «υπέρ των εντίθεν απαυσαμένων πατέρων, προπατώρων κτλ. Προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τετελειωμένο». Δηλαδή προσφέρουμε την θυσία και υπέρ εκείνων, με την έννοια ευχαριστούμε εσένα, ευχαριστούμε και εκείνους, ευχαριστούμε εσένα Κύριε που μας έδωσες τους Αγίους σου που πρεσβεύουν για μας, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Εξαιρέτως, όλος εξαιρετικά, όλος ξεχωριστά, όλος ιδιαίτερα σε σχέση με τους Αγίους, τιμούμε την υπεραγία Θεοτόκο, γιατί η θέση της στον ουρανό και συνεπώς και στη Θεία Λειτουργία που σας είπα καθρεπτίζει τον ουρανό, είναι όλος εξαιρετική, διότι παρέστη εις τα δεξιά του Βασιλέως. Και επιθέτομαι, η Εκκλησία επιθέτει στο Κύριό της όνομα που είναι Μαρία 7 κοσμητικά επίθετα, τα οποία, ή αν το θέλετε προσιγορίες, προσιγορία θα πει όνομα, ή προσωνυμίες, το ίδιο είναι όλα αυτά, μάλιστα μοναδικά αποδιδόμενα σε άνθρωπον. Αν θέλετε δε ότι αυτά τα ονόματα, αυτές οι προσωνυμίες, οι προσιγορίες δορυφορούν
το Κύριό της όνομα Μαρία. Και αυτό δεν λέγεται μόνο μία φορά κατά τη Θεία Λειτουργία μετά από την τέλεση του μυστηρίου που σας ανέφερα, αλλά σε κάθε εκφώνηση, τόσο στον όρθρο όσο και στη Θεία Λειτουργία, που λέμε έτη και έτη και τα λοιπά, της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης και λοιπά. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλές φορές αναφέρονται αυτά τα κοσμητικά επίθετα στην υπεραγία Θεοτόκων, αλλά όλος ιδιαιτέρως και επισήμως μετά την τέλεση του μυστηρίου που λέμε εξαιρέτως της Παναγίας αχράντου και τα λοιπά. Επτά λοιπόν προσιγορίες, θυμίζω, προσιγορίες θα πει ονόματα, επίθετα, επτά προσιγορίες, χωρίς αυτές όμως να είναι οι μόνες, επειδή όμως αποτελούν των ιερών αριθμών 7, που εν προκειμένου σημαίνουν πλήθος, όπως εκείνο που λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αναφέρεται στα 7 πνεύματα του Θεού, με τις 7 λαμπάδες πυρός και όμενες ενώπιον του θρόνου, ή ακόμη όταν λέγει στο ίδιο βιβλίο για τις 7 λιχνίες των μικρασιατικών εκκλησιών, που δεν ήσαν 7 οι εκκλησίες, ήσαν περισσότερες, που δείχνει με αυτόν τον αριθμό το πλήθος, ούτε μόνο στη Μικρά Ασία. Δηλαδή αυτές οι εκκλησίες που αναφέρονται στη Μικρά Ασία είναι οι μοναδικές των Ιεροσολύμων, της Αντιοχίας, που είναι και παλαιότερες, Θεσσαλονίκης, Φιλίππων, αλλά σημαίνει πλήθος. Ή ακόμη τους 7 αστέρας στο χέρι του Χριστού, που είναι οι επίσκοποι αντίστοιχοι, οι επίσκοποι στις 7 αναφερόμενες εκκλησίες, που ξαναλέμε πάλι αγαπητοί μου σημαίνει πλήθος, πλήθος, πλήθος. Συνεπώς τα 7 αυτά ονόματα, οι 7 προσιγορίες προς την υπεραγία Θεοτόκων, δεν είναι παρά ένα πλήθος από όνομα, που μένουμε μόνο εις 7, που επαναλαμβάνω δορυφορούν το Κύριό της όνομα Μαρία. Τι σημαίνει Μαρία? Όπως το όνομα Άννα της μητρός της υπεραγίας Θεοτόκου σημαίνει χάρις, έτσι και το όνομα Μαρία είναι πολυσήμαντο και σημαίνει φως, ελπίδα, μύρο, κυρία. Σημαίνει το όνομα Μαρία. Είναι το πιο πλουσιότερο όνομα στην εβραϊκή ονοματολογία. Και είναι γνωστό ότι οι Εβραίοι προσδίδουν πάντοτε σημασία στα ονόματα προσώπων ή πραγμάτων ή τόπων ή γεγονότων ή ιδιοτήτων ή επιπραγμάτων μελλοντικού προορισμού, όπως επί παραδείγματι ο Μωυσής λέγεται εκείνος που σώθηκε από τα νερά παρότι το όνομα είναι Αιγυπτιακόν, ή ακόμη Ιησούς που σημαίνει αυτός που σώζει, σωτήρ, ή ακόμη είδωρ αντιλογίας, ο τόπος εκείνος ονομάζεται και είδωρ αντιλογίας στην Παλαιά Διαθήκη, ή μνήματα επιθυμιών, γιατί πέθαναν οι άνθρωποι εκείνοι που έγιναν επιθυμητέ με τα ορτή και τα λοιπά και ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών και άλλα πολλά, ή το όνομα Αβραάμ που το δίδει ο Θεός ο ίδιος στην Παλαιά Διαθήκη, και πλήθος, πλήθος, πλήθος περιπτώσεις που δείχνουν πάντοτε στην εβραϊκή γραμματεία ότι τα ονόματα έχουν σημασία. Και πολλά, και σας είπα, τα δίδει τα ονόματα αυτά ο Θεός. Αλλά και στην Καινή Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος δεν ονόμασε τον Σίμωνα Πέτρον? Εσύ, λέει, θα ονομαστείς Πέτρος. Δεν ονόμασε τα δύο αδέλφια Ιάκωβον και Ιωάννην Βουαναριές, δηλαδή παιδιά της Βροντής? Έτσι λοιπόν το όνομα Μαρία δεν ήταν τυχαίο, αφού αυτή θα γίνεται ο λίχνος που θα κρατούσε το φως, γιατί Μαρία σημαίνει φως. Αυτό το φως που είναι ο Χριστός, λίχνος εκείνη, φως ο Χριστός,
Κρατά λοιπόν το φως. Είναι ακόμα η ελπίδα, γιατί Μαρία σημαίνει ελπίδα. Η ελπίδα ολοκλήρου της ανθρωπότητας, από τον Αδάμ μέχρι τον Δαβίδ, μέχρι όλες τις γενναίες. Σαν να λέγει, το λέγαμε προημερών, ο Δαβίδ εις τον 44 ψαλμό, εκείνη η λαχτάρα του προς, για τη σωτηρία, για τη σωτηρία του. Άκουσον θύγατερ και είδε και κλείνον το ούσου. 1000 χρόνια πιο μπροστά την ειδοποίη την μακρινή του απόγονο. Άκουσε θυγατέρα μου, πρόσεξε, πρόσεξε, πρόσεξε. Όταν θα σου γίνει η πρόσκληση για τη σωτηρία μας, μην αρνηθείς, πρόσεξε τη ζωή σου, πρόσεξε. Δεν αναλύω περισσότερα, τα αναλύσαμε προημερών. Όμως αγαπητοί, είναι η μεγάλη ελπίδα της σωτηρίας. Αυτή θα ήταν ακόμα και το μυρωδοχείον, διότι Μαρία σημαίνει μύρον, που θα κρατούσε το κατεξοχήν, θα περιέκλειε το κατεξοχήν μύρον που είναι ο Χριστός, όπως αναφέρεται πάλι στον 44ο ψαλμό, αλλά και στο ασμασμάτων, ότι αυτός ο Μέγας είναι το μύρον, το αληθινόν. Αλλά Μαρία θα πει και κυρία, η κατεξοχήν κυρία ανθρώπων και αγγέλων, όπως εξάλλου αυτή η χριστιανική γραμματεία της απέδωκε και την ονομάζει κυρία, η κυρία Θεοτόκος. Καιρός όμως να ειδούμε, αγαπητοί μου, αυτές τις 7 προσιγορίες της, αυτά τα 7 της επίθετα, τα οποία τόσο πληθωρικά αναφέρονται μέσα στη Θεία Λειτουργία και που γενικώς τα χρησιμοποιούμε τα ονόματα αυτά όταν αναφερόμεθα στην υπεραγία των Θεοτόκων και που ίσως δεν έχουμε κατανοήσει το βάθος των. Και πρώτα είναι το όνομα Παναγία, εξαιρέτως της Παναγίας Αχράντου κλπ. Παναγία δεν είναι ουσιαστικό, είναι επίθετο. Δηλαδή η Παναγία Μαρία, που θα πει εκείνη η οποία είναι πολύ Αγία. Αυτό θα πει Παναγία. Αυτό σημαίνει ότι υπερβάλλει σε αγιότητα, που σε αγιότητα από κάθε άλλο πρόσωπο που εκλείθη μέσα στην ιστορία να αγιαστεί. Θυμηθείτε ότι ο σκοπός των πρωτοπλάστων εις τον Παράδεισον ήταν ο αγιασμός, ήταν να αγιαστούν. Ακόμη θυμηθείτε όταν ο Θεός καλεί τον Αβραάμ, επιθυμεί να δημιουργήσει έναν Άγιον Λαόν, όπως αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 30. Ένα λαό Άγιο, όπως σας είπα, ο οποίος λαός Άγιος έπρεπε αυτός ο λαός να ανήκει στον Θεό, λέει. Και στο βιβλίο Λουκά, με συγχωρείτε, στο βιβλίο της Εξόδου, στο 19 κεφάλαιο, και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, έθεστε μη, λέει ο Θεός, λαός περιούσιος από πάντων των εθνών, ημείς δε έθεστε μη βασίλειον ιεράτευμα έθνος άγιον. Θέλει ένα άγιο λαό, ένα λαό που θα είναι ξεχωρισμένος από όλους τους άλλους λαούς της γης και θα είναι μια ιδιαίτερα περιουσία. Αυτό θα πει περιούσιος λαός. Είναι η ιδιαίτερα περιουσία, η ιδιαίτερα κληρονομία, το ιδιαίτερο κτήμα του Θεού, περιούσιος λαός. Αλλά η αγιότητα αυτή δεν ζητείται μόνο από ένα λαό, αλλά ζητείται από το Θεό και για πρόσωπα, επιμέρους πρόσωπα. Λέγει ο ίδιος ο Θεός στο Λεβιτικό 20,7 και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου
1,16, Άγιοι γίνεστε ότι εγώ Άγιος είμαι. Είναι εντολή να γίνετε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Να γίνετε Άγιοι. Δεν νοείται εκείνος που ανήκει στο Θεό και να μην είναι Άγιος. Και Άγιος σημαίνει πολλά πράγματα, όπως θα δούμε. Στην Καινή Διαθήκη ακόμη επαναλαμβάνεται αυτή η ίδια εντολή που βλέπουμε, που λέγει εκεί ο Κύριος ο ίδιος την επί του όρους ομιλία του, έσεστε εις τέλειοι, δηλαδή Άγιοι, ως περοπατήρι μόνο εν της ουρανής τέλειος εστίν, όπως ο Πατέρας σας στον ουρανό είναι τέλειος, δηλαδή είναι Άγιος. Ο αγιασμός παρατηρούμε μέσα στην Αγία Γραφή ότι είναι μια βασική προϋπόθεση για τη σωτηρία μας. Λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους, διώκεται των αγιασμών ου χωρίς ουδείς όψεται τον Κύριον. Να επιδιώκεται των αγιασμών, γιατί χωρίς αυτόν κανείς δεν θα μπορέσει να ειδεί τον Κύριον. Αλλά αυτός ο αγιασμός, αγαπητοί μου, έχει δύο όψεις, την αρνητική και τη θετική. Η αρνητική όψη είναι όπως εκφράζεται στην Παλαιά Διαθήκη και ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του το ανανεώνει αυτό, που λέγει ο Θεός εξέλθατε εκ μέσου αυτών. Ποιον αυτών? Των εθνών ή των αμαρτωλών. Και αφορίστητε, αφορίζω θα πει ξεχωρίζω, και ακαθάρτου μη άπτεστε. Ο αρνητικός λοιπόν χαρακτήρ της αγιότητος είναι να απέχω από κάθε τι που είναι ρυπαρό, από κάθε τι που είναι βρώμικο, από κάθε τι που ο Θεός δεν το θέλει. Είναι όμως και η θετική όψη, που είναι η κάθαρση της καρδιάς κατά το μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Και τότε λέγει ο Θεός, ενικήσω εν αυτή, σημειώνει πάλι ο Απόστολος Παύλος, είναι όμως παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μη λαός. Θα έρθω να περιπατήσω, λέει, μέσα στις ψυχές των, μέσα στα σώματά των, μέσα στην ύπαρξή τους. Ενικήσω και εμπεριπατήσω, όχι μόνο κατοικήσω, αλλά και θα εμπεριπατήσω, που δείχνει μια δυναμική κατάσταση της παρουσίας του Θεού μέσα στους ανθρώπους που έχουν τον αγιασμόν. Και αυτοί, λέει, θα είναι για μένα λαός μου και εγώ θα είμαι για αυτούς Θεός τους. Σε αυτήν όμως την εντολή, αγαπητοί μου, του αγιασμού που έδωκε αυτός ο Θεός, πρέπει να πούμε και προς πρόσωπα και προς λαούς, κανείς δεν ανταπεκρίθη, κανείς δεν ανταπεκρίθη κατά πόλη των τρόπων παρά μόνον η Μαρία. Κανείς. Λίγο ή πολύ παρουσίασαν από ελαφρά μέχρι βαριά ψεγάδια. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή μόνη η Μαρία ανταπεκρίθη εις αυτό το Άγιοι γίνεστε, γι' αυτό, επειδή κατά πόλη των τρόπων το επέτυχε, γι' αυτό απεκλήθη πανάγια. Γι' αυτό το λόγο. Γιατί και εμείς είμαστε Άγιοι, και οι Άγιοι που απήλθαν από τον κόσμο αυτόν και είναι στον ουρανό, κάθε χριστιανός κατά τεκμήριον λέγεται Άγιος, αλλά εκείνη είναι όμως κατεξοχήν Αγία, δηλαδή Παναγία. Βεβαίως η Παναγία μας δεν εγεννήθη άσπυλος, όπως υπάρχει αυτό το νεωτερίζον δόγμα της Δυτικής Εκκλησίας, ότι η Υπεραγία Θεοτόκος εγεννήθη από τους γονείς της χωρίς το προπατορικό αμάρτημα. Όχι, εγεννήθη με το προπατορικό αμάρτημα. Και αυτό είναι εκείνο που την κάνει ακόμη περισσότερο μεγαλειώδη, διότι παρά την παρουσία του προπατορικού αμαρτήματος, όμως αγαπητοί μου, και την ροπή της αμαρτίας. Μην ξεχνάτε ότι το προπατορικό αμάρτημα έχει δύο στοιχεία. Είναι η παρουσία του στην ύπαρξή μας, που μας καθιστά ενόχους έναντι του Θεού,
αλλά και η ροπή, η κλίση προς το κακό. Έτσι, παρότι η υπεραγία Θεοτόκος έφερε το προφατορικό αμάρτημα, όμως εστάθηκε Παναγία. Δηλαδή δεν ημάρτησε, παρά τη ροπή η οποία θα υπήρχε προς την αμαρτία. Εξάλλου αυτή η ανάγκη της μετανοίας που έχουμε όλοι μας δείχνει ότι κανείς δεν είναι όχι Πανάγιος ούτε καν Άγιος, και έχουμε την ανάγκη αυτής της διαρκούς ανανεώσεως. Η Θεοτόκος όμως, όπως σας είπα, είναι το μόνο πρόσωπο που δεν ημάρτησε ποτέ. Γι' αυτό και δεν είχε ανάγκη μετανοίας. Γι' αυτό και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ της είπε: «Έβρες χάρη παρά το Θεό». Βρήκες, λέγει, χάρη από το Θεό. Και η χάρη, αγαπητοί μου, στην Παλαιά Διαθήκη είναι άγνωστη. Αφού επεφυλάσσεται δια την Καινή Διαθήκη η χάρη, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι ο νόμος εδόθηκε από τον Μωυσή, ενώ η χάρη δια Ιησού Χριστού εγένετο. Η χάρη ανθίζει πια μέσα εις τον χώρο της Καινής Διαθήκης. Συνεπώς χάρις εδώ σημαίνει κάτι περισσότερο από εύνοια, που ομοίως χάρις εδόθηκε εις τον Νόε, όταν του λέγει ο Θεός ότι βρήκες χάρη, και στον Αβραάμ, όταν οι τρεις άνδρες, τύπος της Αγίας Τριάδος, λέγουν μεταξύ των ότι Αβραάμ βρήκε χάρη από μας, και συνεπώς δεν θα κρύψουμε τα σχέδιά μας, θα του πούμε τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Αλλά τόσο στον Νόε όσο και στον Αβραάμ ήταν απλώς μία εύνοια. Όμως η χάρη σ' όλο της το βάθος επεφυλάσσεται για την Καινή Διαθήκη και εδόθη, υπήρξε στην Παναγία μας πριν ακόμα αρχίσει η Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, δεν άρχισε με τον Χριστό. Η Καινή Διαθήκη αρχίζει με την υπεραγία Θεοτόκων. Εάν ο Ιωάννης ο Βαπτιστής το ένα του πόδι το έχει στην Παλαιά Διαθήκη και το άλλο του πόδι το έχει στην Καινή Διαθήκη, όμως παρότι ανήκει στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης η Θεοτόκος και παίρνει αυτήν την χάρη, αυτήν την ιδιαίτερα εύνοια, όμως ολόκληρη παρατάφτα ανήκει εις την Καινή Διαθήκη. Εδώ εις την υπεραγία Θεοτόκων έχουμε κάτι πολύ παραπάνω από τον Αβραάμ, κάτι πολύ παραπάνω από τον Νόε. Ο Αβραάμ απλώς είχε μία θεοφανία. Ο Νόε σώθηκε από τον κατακλυσμό, αλλά εκείνη η Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία έφερε τον Θεόν Λόγο. Στάθη ο χώρος που ενυνθρώπισε ο Θεός Λόγος. Υπάρχει σύγκριση ανάμεσα στον κατακλυσμό τον παλιό ή σε μια θεοφανία του Αβραάμ με την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου? Υπάρχει σύγκριση? Δεν υπάρχει. Γι' αυτό η κυρία Θεοτόκος είναι γη Αγία, διότι εκείνη έδειχνε το όραμα του Μωυσέως όταν είπε ο Θεός στον Μωυσή εκεί στην γη Μαδιάν που έβασκε τα πρόβατά του: «Μη εγγύσεις όδε». Πρόσεξε, μην εγγύσεις εδώ, λύθε το υπόδημα εκ των ποδών σου. Ο γαρ τόπος ενός έστικας γη Αγία εστί. Είναι στο βιβλίο της Εξόδου 3ο κεφάλαιο στίχος 5. Πρόσεξε, μην εγγύσεις εδώ. Ποιος ομιλεί εκεί? Ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος. Οι πατέρες είναι σύμφωνοι, αλλά ο Μεγάλης Βουλής Άγγελος είναι ο Λόγος. Από πού ομιλεί? Από την Βάτων εκείνη την φλεγωμένη, αλλά μη κατακαιωμένη. Ποια είναι η Βάτος? Η Βάτος είναι η υπεραγία Θεοτόκος. Και τι λέγει εκεί ο Θεός Λόγος που εμποδίζει τον Μωυσή? Πρόσεξε, ο τόπος δεν είναι Άγιος. Ποιος τον καθιστά Άγιον τον τόπον?
Ο μεγάλης βουλής άγγελος, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, λέει. Ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ, ο Θεός Ιακώβ, ο Γιαχφέ, ο Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, ο Κύριος του Ισραήλ, ο Παντοκράτορ. Αλλά στον ίδιο τόπο είναι και η Βάτος. Είδατε, όπου λέει ο καθήμενος, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκεί και ο θρόνος του. Όπου ο Χριστός, εκεί και η Παναγία. Να γιατί ο τόπος αυτός είναι Πανάγιος. Είναι κάτι που δεν μπορεί να προσεγγίσεις. Είναι ένα βαθύ μυστήριο. Βλέπετε λοιπόν ότι η Παναγία μας είναι όντως Παναγία. Η Κυρία Θεοτόκος είναι εκείνη η οποία στάθηκε όντως γη Αγία. Έπρεπε λοιπόν η Θεοτόκος, αυτή που αποτελεί το μεθόριον κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δηλαδή το σύνορο της κτιστής και ακτής του φύσεως, έπρεπε αυτή, αφού θα προσελάμβανε αυτή η κτιστή Θεοτόκος, θα προσελάμβανε τον άκτιστον λόγων, έπρεπε όντως να είναι κάτι πολύ παραπάνω από Αγία. Πανάγιος είναι ο Θεός, αλλά και η Θεοτόκος λέγεται Παναγία, γιατί βλέπαμε αυτήν ακόμη την αγιογραφική μαρτυρία, αφού αυτός ο ίδιος ο Θεός αποκαλεί αυτήν γη Αγία, όλος εξόχως Αγία, όχι γη απλώς Επαγγελίας. Στη γη της Επαγγελίας μπήκαν οι Εβραίοι, αλλά είναι η γη Αγία, είναι εκείνη που είναι πέρα από την γη της Επαγγελίας. Μπορούμε να πούμε την Παναγία μας βεβαίως και γη Επαγγελίας, βεβαίως, αλλά είναι όμως κάτι παραπάνω. Είναι ο Άγιος, ο Πανάγιος τόπος. Λέγεται ακόμα η Παναγία μας Άχραντος. Είναι η δευτέρα προσιγορία της, το δεύτερο της όνομα, δεύτερο της επίθετο. Τι θα πει Άχραντος? Από το χρένο και το στερητικό αλφα, που θα πει χρένο, θα πει μολύνο. Άχραντος θα πει αυτή που είναι αμόλυντη. Συνεπώς είναι η αρνητική, θα λέγαμε, εκφορά του ονόματος Παναγία. Είναι άχραντος, δηλαδή αμίαντος, αμόλυντος, καθαρά, αγνή, άμεμπτος, ανεπίληπτος, άσπλος, αψεγάδιαστη. Για να χρησιμοποιήσω και μια λέξη της νεολυλική. Και η Θεοτόκος, αφού είχε αυτή την θετική εκφορά να είναι Παναγία, πολύ περισσότερο λοιπόν ήταν πολύ φυσικό να είναι άχραντος. Είναι πολύ φυσικό. Είναι γνωστό ότι κανένα εκκατασκευής πράγμα ή πρόσωπον που είναι δημιούργημα του Θεού δεν είναι οντολογικός ρηπαρών. Τίποτα. Ακόμα θα λέγαμε και εκείνη η ύλη την οποία θεωρούμε απορριπταία, η κοπριά αν το θέλετε. Κανένα στοιχείο από τον υλικό κόσμο δεν είναι βρώμικο, δεν είναι μολυσμένο, γιατί τα πάντα είναι δημιουργήματα του Θεού. Ο μολυσμός είναι ηθικός ή νομικός, ποτέ οντολογικός μολυσμός. Η παράβαση του νόμου ή του θελήματος του Θεού είναι εκείνο που καθιστά τον άνθρωπο μολυσμένον. Συνεπώς η Θεοτόκος ή το απολύτως κάτω από την εφαρμογή των εντολών του Θεού και έτσι το άχραντος. Αγαπητοί, μένουν ασφαλώς 5 ακόμα προσωνύμια της Υπεραγίας Θεοτόκου, που πρώτα ο Θεός θα δούμε αύριο το πρωί κατά τη Θεία Λειτουργία. 5 προσωνύμια. Για μας μένει ότι ένα όνομα εκφράζει ένα πρόσωπο, και το πρόσωπο αυτό είναι η Παναγία μας, που οι άνθρωποι την ονόμασαν Μαρία και ο Θεός την κατέστησε Θεοτόκον. Είναι το πρόσωπο που μπορεί η ανθρωπότητα να καυχηθεί στο Θεό και να την προβάλλει. Είναι το πρόσωπο που ανεπιφύλακτα τίθεται προς μίμηση, σαν ένα μνημείο υπερθειών
διαστάσεων. Οι πάντε προς εκείνη πρέπει να προσβλέπουμε και εκείνη πρέπει να έχουμε κριτήριο της ζωής μας. Να ερωτούμε, αυτό που κάνω θα το έκανε η Παναγία? Να ερωτούμε, αυτό που σκέφτομαι θα το εσκέπτεται η Παναγία? Αγαπητοί μου, μόνον έτσι μπορούμε να μιλάμε για μια σοβαρή στάση μας απέναντι στη σωτηρία.